Ζαχαρία Ζούπη Οπίνιον. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη. Καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Πάμε Ζαχαρία. Λοιπόν, πριν θέλω να πάρω μία παράγραφο από το άρθρο του Σταύρου Παπαντονίου χθες, την προσέγγιση του στην εφημερίδα Καθημερινή. Το ερώτημα που θα κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή είναι πόσο η δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, πόσο δεξιά είναι και αλλιώς τι είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα, τι κόμμα είναι. Λοιπόν, γράφει ο Σταύρος Παπαντονίου τα εξής. Το 2004 στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε μόνο ο Γιώργος Καρατζαφέρης με ποσοστό 2,19%. Ενώ τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Ιουνίου 2023 πήραν ποσοστό όλα μαζί 14%. Άρα αυτό και μόνο λέει ότι έχουμε μια ακροδεξιά η οποία μεγαλώνει. Αν έβλεπε κανείς, συνεχίζει ο Παπαντονίου της Καθημερινής, μόνο αυτό το στατιστικό θα υπέθετε πως η Νέα Δημοκρατία θα έχει υποχωρήσει σήμερα κοντά στο 30%. Και όμως, στις τελευταίες εκλογές ξεπέρασε το 40%. Παρότι σε σχέση με το 2004 τα κόμματα δεξιά της αύξησαν τη δύναμή τους πάνω από 12%, η ίδια υποχώρησε μόνο 5% από το 45,5% που είχε πάρει το 2004 ο Κώστας Καραμαλής. Και το 2023 έβγαλε ο Μητσοτάκης ποσοστό 40,5%. Πάμε λοιπόν με αυτό το δεδομένο, αγαπητέ μου Ζαχαρία. Τι γίνεται λοιπόν, τι κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, για πες μας. Πώς την βλέπεις εσείς από τις μεγάλες σου. Να το αναφέρω με μια... έχοντας στο νου μου μια πίτα. Ας πούμε ότι σε μια πίτα απεικονίζαμε το εκλογικό σώμα που ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Η προσεγγίση που έχουμε είναι ότι είναι 50 με 52% αυτοχαρακτηρίζονται ως κεντροδεξιοί, 25% περίπου κεντροί και το υπόλοιπο 20-22% δεξί. Παρατηρούμε δηλαδή μια μετατόπιση που η κεντρώα συνιστόσα, να το πω έτσι, είναι δεύτερη. Μάλιστα. Και κυρίαρχη είναι η κεντροδεξιά. Αν πάω στη θεώρηση την ενδιαφέρουσα του Γιώργου του Αράπογλου, δηλαδή στην έννοια του όποιος δηλώνει και το κέντρο, είτε δηλώνει κέντρο αριστερά, είτε κέντρο δεξιά, είτε κέντρο, καταλαβαίνεις ότι 52 και 25 μας κάνει ένα 77% ναι, τους 3-4 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό υποδηλώνει οπωσδήποτε μία μετατόπιση. Τώρα οι έρευνες αναδεικνύουν... Ο Γιώργος μας είπε και κάτι ακόμη, ο Γιώργος Αράπογλου Ζαχαρία μας είπε και κάτι ακόμη, ότι υπάρχει εκτός Νέας Δημοκρατίας και μια άλλη δεξαμενή, κεντρώων ας πούμε, οι οποίοι δύναται να γλυκοκοιτάζουν προς την πλευρά Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης είναι σύμφωνα με τη γνώμη τους. Έχει απόλυτο δίκιο, να διευκρινίσω το εξής. Στις τελευταίες μας έρευνες βλέπουμε ότι αυτό το ακροατήριο, αυτοί οι συμπολίτες μας, από τη μία έχουν πιο κριτική διάθεση απέναντι σε πεπραγμένα της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα για τα θέματα ακρίβειας, εγκληματικότητας, ασφαλείας κτλ. Δημόσιας τάξης, πολύ σωστά. Από το μέσο όρο θέλει να δει πράγματα, να δει αποτελέσματα. Και από την άλλη είναι με σημαντική διαφορά... Ουθαρίζω ότι σε αυτά τα ζητήματα συμπίπτει με την βαθιά, πώς να το πω, την πιο δεξιά έκφραση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σωστά. Στα θέματα ασφάλειας, δημόσιας τάξης δηλαδή. Ναι. Είναι ένα οριζόντιο ζήτημα. Δεν κόβει, πώς να το πω, δεν υπάρχει. Έχουν πια κατανοήσει είναι άκρος, όλοι ότι είναι θέμα. Απόλυτα οριζόντιο το θέμα. Αρκεί να αναφέρω ότι στα θέματα εγκληματικότητας βρήκαμε στη τελευταία έρευνα μια ικανοποίηση περίπου στο 15% μέσο όρο. Μόλις. Και αν πας στους κεντρώους ψηφοφόρους, που είναι ένα ευνοϊκό ακροατήριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι στο 11 κάτι. Πιο κάτω. Αυτό άρα έχουν μια πιο κριτική διάθεση. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι είναι πιο υποστηρικτική απέναντι σε αλλαγές μεταρρυθμίσεις που κάνει η κυβέρνηση. Να το αναφέρω λίγο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, λέγαμε για τα μη κρατικά. Βρήκαμε στην τελευταία έρευνα στο μέσο όρο 57% υπέρ, να τάσσονται. Στους κεντρώους ψηφοφόρους είναι 65-66%. Είναι σημαντικά πιο υποστηρικτική για την επιστολική ψήφο. Στο μέσο όρο βρήκαμε ένα 56,5%.
οι κεντρώοι ψηφοφόροι τάζονται 67,5. Ναι. Ξαναπες μας πάλι, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μπήκαν τώρα στην ακρόαση Ζαχαρία Ζούπη και να το έχουν παρακολουθήσει. Όταν λέμε κεντρώοι, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί, αλλά μέσα σε αυτήν την αντίληψη, συμπολίτες πόσοι είναι στην πατρίδα μας σε αυτόν τον χώρο? Ποσοστία. Ναι, είναι πάνω, αν αθροίσουμε αυτό, είναι αρκετά πάνω από το 50%. Πάνω από το 50%, μάλιστα. Ως κεντρώους εμείς συνήθως βρίσκουμε γύρω στο, κοντά στο 20%, λίγο παραπάνω από ό,τι ανέφερε, που δηλώνει μόνο κεντρώοι. Ναι. Τώρα, σε σχέση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία έχει τους περισσότερους κεντρώους αυτή την εποχή? Να το αναφέρω σε ένα... σε μια κάρτα που πια, όπως έχει γίνει το πράγμα, τη θεωρώ πιο χαρακτηριστική και από την πρόθεση ψήφου, την καταλληλότητα πρωθυπουργού, επειδή έχουν δημιουργηθεί τεράστιες διαφορές. Για παράδειγμα, στο κέντρο... Όχι, μην τον μπερδεύουμε, είναι άλλο πράγμα η καταλληλότητα πρωθυπουργού και άλλο η δημοφιλία, έτσι, είναι διαφορετικά ζητήματα. Όχι, δεν λέω δημοφιλία. Ναι, 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 καταλληλότητα, καταλληλότητα. Το σκληρό ερώτημα, ποιον θεωρείται κατάλληλο για πρωθυπουργό? Στο κέντρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 44-45, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 13-13,5 και ο κύριος Κασελάκης γύρω στο 6%. Μάλιστα. Καταλαβαίνει ο καθένας πόσο, ακόμα και αν παίζει ένα συν-πλην, τι τεράστιες διαφορές και τι μεγαλύτερη απήγηση έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον κόσμο του κέντρου. Ναι, ακόμη και αν ψηφίζει ο άλλος ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ, δεν θεωρεί ότι ο αρχηγός είναι κατάλληλος για πρωθυπουργία. Μεγάλο, βαρύ πράγμα, έτσι δεν είναι? Πολύ βαρύ. Στο μέσο όρο, εμείς βρήκαμε τον κύριο Κασελάκη στο 7,8 και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 7,1, που είναι η μισή απόδοση που βρίσκουμε στην εκτίμηση ψήφου. Μάλιστα. Να πω και κάτι έτσι, γιατί... Μισό λεπτό. Λοιπόν, έλα Ζαχαρία. Ήθελα να αναφέρω ένα στοιχείο το οποίο με εξέπληξε και εμένα. Δηλαδή, επεξεργαζόμενος στην έρευνα και μελετώντας την και πριν και μετά. Καλά, στο κέντρο που ανέφερα πριν, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, Άρη. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αν πάμε στους πολίτες που αυτοχαρακτηρίζονται κεντροαριστεροί, αυτό που βρήκαμε είναι ότι πρώτος είναι ο Κανένας με 33,5%, δεύτερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 22,5% και τρίτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,5%. Μάλιστα. Ο κύριος Κασελάκης ακόμα πιο κάτω. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια σημαντική διαιτησία. Σε συμπολίτες οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται κέντρο αριστεροί. Σύμφωνοι. Ναι. Οι οποίοι δεν είναι στα μέγιστη ικανοποιημένοι από τον Πρωθυπουργό, έχουν τον κανένα πρώτο, δεν τους ικανοποιεί κανένας, αλλά από τους άλλους που... Εν πάση περιπτώσει, ο πρώτος είναι ο Μητσοτάκης με 22. Στους καθαρά κεντρώους που δηλώνουν μόνο κεντρώοι, ο κύριος Μητσοτάκης έχει τετραπλάσια αποδοχή από τον δεύτερο, που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Νομίζω από μόνο του είναι πολύ χαρακτηριστικά τα μεγέθη αυτά. Ναι. Ναι. Άρα είναι δεδομένη η διείσδυση, έχει γίνει μια πολύ σημαντική διείσδυση, την οποία τη βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη πρέπει να προσεχθεί στο επόμενο διάστημα είναι ότι αυτή η κριτική διάθεση έχει δημιουργήσει κάποιες σχετικές απώλειες από τις εκλογές της τάξης στο κεντρό ακροατήριο, από ό,τι βρίσκαμε στα exit poll, γύρω στις 6-7 μονάδες. Μάλιστα. Αλλά οι οποίοι δεν μετατοπίζονται κυρίως αλλού, αλλά στους αναποφάσεις τους. Μάλιστα. Πάνε να περιμένουν. Περιμένουν να δουν. Μάλιστα. Γιατί δεν τους πείθει κάτι άλλο. Ναι. Τώρα έβαλες εμβόλυμα. Μία ερώτηση που θέλω να πω τη γνώμη μου. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ναι, για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Νομίζω, Άρη, θα χάσει από εκεί είναι η Νέα Δημοκρατία. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα δεν θα υπάρχουν απολύσεις. Μάλιστα. Και κοντοπρόθεσμα πολύ περισσότερο. Πιο μακροπρόθεσμα. Γιατί δεν θα βγει φασούλη στις ευρωεκλογές, λες? Εγώ νομίζω ότι το. Και αν να βγει, να το πω έτσι, γιατί είμαστε 4 μήνες πριν. Θα απορροφηθεί αργότερα, στα 3 χρόνια. Θα απορροφηθεί, αλλά και αν βγει, εκφραστεί κάτι στις ευρωεκλογές, θα είναι περισσότερο αν η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, δεν ανταποκριθεί στα θέματα αυτά που λέγαμε ακρίβειας, εγκληματικότητας, καθημερινότητας του πολίτη κυρίως. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζαχαρία. Και καλημέρα. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλημέρα. Ζαχαρία Ζούπης, Opinion.